Αγαπητέ κύριε Ανδριόπουλε, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, τέτοιες μέρες στα γραφεία μας έρχονται πάρα πολλές προσκλήσεις. Και έτσι έχουμε, πού θα πάμε λένε, πού θα πρωτοπάμε. Εγώ σήμερα επέλεξα τον Βουτσαρά. Το επέλεξα πρώτον γιατί είναι ένα χωριό το οποίο έχω πολλές θύμησες, έχω πολλούς φίλους, έχω πολλούς γνωστούς. Το επέλεξα γιατί εδώ είναι ο Γιώργος Αθανασόπουλος, ο οποίος ξέρω τι προσπάθεια κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έρθει στο γραφείο μου και να ζητάει για το χωριό του και καλά κάνει. Το επέλεξα γιατί ξέρω πόσο προσπάθεια κάνετε σε ένα μικρό χωριό για να στήσετε τέτοιες γιορτές. Το επέλεξα γιατί γιορτάζει σήμερα τον Βουτσαρά και είναι μια μέρα της Αγίας Τριάδος, της Πεντηκοστής αύριο. Το επέλεξα όμως κυρίως γιατί εδώ σήμερα τιμάται ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας κάνει ευτυχείς αναργάτες. Μας κάνει υπερήφανους. Καταλαβαίνω πόσο υπερήφανοι και πόσο συγκινημένοι είστε εσείς οι Ζαϊμαίοι. Που είναι ο δικός σας, ο καταδικός σας άνθρωπος, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος. Είπε προηγουμένως ο Δημήτρης Ανδριόπουλος ότι είναι ευτυχής που είναι από τον Βουτσαρά. Αγαπητέ μου δάσκαλε, κύριε καθηγητά μου, είμαστε ευτυχείς εμείς που είμαστε συμπατριώτες. Που τιμάστε τον τόπο σου, τον Βουτσαρά, τιμάστε τη Μεγαλόπολη, τιμάστε την Αρκαδία. Αποδεικνύεται για μια φορά ακόμα ότι αυτός ο ευλογημένος τόπος της Αρκαδίας δεν γεννάει μόνο ήρωες, δεν γεννάει μόνο παλικάρια. Γεννάει και επιστήμονες μεγάλους, γεννάει και εμπόρους μεγάλους. Άλλωστε είχε πει ένας ο Βιργίλιος, ο Λατίνος ποιητής, πριν 2.000 χρόνια, ότι η Αρκαδία κατοικείται από ανθρώπους, οι οποίοι είναι ευσεβείς, είναι θαραλέοι, είναι φιλοπάτριδες. Αυτή είναι η Αρκάδα. Χαιρόμαστε και καμαρώνουμε που έχουμε τέτοιους συμπατριώτες σαν τον Δημήτρη Ανδριόπουλο. Εύχομαι να είστε πολύχρονος, αγαπητέ καθηγητά, να μας δώσετε κι άλλα πολλά, γιατί πραγματικά ήξερα, δεν ήξερα το μεγάλο αυτό έργο που έχετε κάνει, το οποίο παρουσίασε σήμερα ο αγαπητός Κώστας Φιλάνδρος και πραγματικά εντυπωσιάστηκα και συγκινήθηκα και ευχαριστήθηκα για ένα ακόμα λόγο που ήρθα σήμερα εδώ πέρα, γιατί το αξίζατε. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε όλοι πάλι εδώ στο όμορφο. Τηλεοπτική κάλυψη. Εντάξει. Και το Δήμαρχο. Έλα και εσύ, πατέρα, είμαι μια φωτογραφία να βγάλουμε.